Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Μαριάννα Γεωργαντή, γιατί έχει να μας παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο σχετίζεται με την ακρίβεια και τον τρόπο που ψωνίζουμε πλέον. Ναι, είναι μια νέα τάση που βλέπουμε σιγά σιγά να εμφανίζεται στην αγορά, με τα second hand ρούχα, έτσι. Δηλαδή, είτε εσύ είναι το δεύτερο χέρι, είτε εσύ πλέον και πάρα πολύ γνωστές μάρκες, ακόμη δεν έχει έρθει αυτό το σύστημα στην Ελλάδα, συν τα μαγαζιά που έχουν, θα εφαρμόσουν την τεχνική του second hand. Πολύ γνωστές, ήδη το έχουν κάνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όχι ακόμη αλυσίδες σε εμάς. Αλυσίδες μεγάλες δηλαδή. Ναι, πολύ μεγάλες αλυσίδες. Ο κόσμος τώρα ψωνίζει, ειδικά οι γυναίκες, καθημερινά από αυτές. Δεν μπορώ να πούμε τα ονόματα. Είναι πιο φθηνά. Αλλά τα second hand. Μήπως να κατευθύνουμε τους ανθρώπους μας προς αυτή την κατεύθυνση. Second hand, δηλαδή δεύτερο χέρι. Το έχεις φορέσει εσύ. Δεύτερα χέρια σε αγγίξανε, όπως λέει το τραγούδι. Σφαγιάννακης. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Μπράβο. Καλή στιγμή. Είναι αναγνωστά και νομίζω εδώ δεν είναι το δικό σου ρεπερτόριο. Ποιο είναι ο Σφαγιάννακης. Όχι τώρα, όχι. Δεν θέλω να μου ξαναπείς τέτοια, θα φύγω. Έλα, εντάξει τώρα. Ποιος είναι ο Νότης Μαγιαννάκης. Να πας πού. Έλα, τώρα, να σου πω. Ποιος είναι ο Νότης Μαγιαννάκης. Αυτά είναι πλάκα, κάνετε πλάκα. Ένα νόμο που δεν μιλάμε τώρα. Κάνετε πλάκα, κύριε Αναγνωστάκη. Αυτό αγγίζει τα όρια ότι είναι προσβλητικό πλέον. Γιατί, δεν κατάλαβες, άποψή του. Γιατί, το Νότη. Δεν κατάλαβα. Ο λιμάνι μας συνέπεια. Για ποιον είναι προσβλητικό. Για τον ελληνικό πολιτισμό. Για τον ελλαδικό. Καλός τραγουδιστής, τρομερός τραγουδιστής, τρομερά τραγούδια. Όταν μιλάει, λέει παρούφες. Μα εμείς για τραγουδιστή τώρα σχολιάζουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς φτάσαμε τώρα από τα δεύτερα χέρια. Εσύ το ξεκίνησες. Λοιπόν, έχουμε ένα ρούχο, για παράδειγμα, αυτό που φοράω τώρα εγώ. Δεύτερο χέρι. Όχι, πρώτο. Μην τρελαθώ. Κυρία Γεωργαντή. Γιατί, εντάξει, ας πούμε στο Θεού. Οπα, να το μας. Γιατί όχι δηλαδή. Γιατί. Γιατί δεν έχει έρθει. Είσαι κουμπωμένος, ας πούμε, με το δεύτερο χέρι. Ναι, είμαι. Το δεύτερο χέρι στη δεκαετία του 70, του 60. Μεταποίηση. Όχι. Διαβάζω. Αυτά τα διάβασα σε ένα πολύ εντυπωσιακό βιβλίο, ότι όλες οι εισαγωγές από την Αμερική και την Αμερικάνικη αγορά ήταν δεύτερο χέρι εισαγωγές ρούχων. Ενταγμένο μέσα στις βοήθειες που γίνονταν. Και υπήρχαν, γιατί το διάβασα πρόσφατα αυτό σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ότι υπήρχαν ειδικά μέρη τα οποία είχαν ανθίσει με το δεύτερο χέρι. Και ήταν και μεγάλο τρέντ, που λέμε σήμερα, στη νεολαία. Μα πρόσεξε, στη νεολαία. Στην νεολαία. Τα προηγούμενα στιγμή χρόνια το είχα δει ως τρέντ. Ναι. Δεν το είχα δει ότι μπήκε στις μεγάλες φίλες. Εγώ είδα. Μικρά μαγαζιά είχα δει. Εγώ είδα το εδώ. Είναι αυτό που λέει ο κ. Αναγνωστάκης. Είναι μια τάση στους νέους. Είδα το γιο μου να μου λέει έχω 15 ευρώ πριν 10 χρόνια. Του λέω, πούλησα τον μπουφάν μου, μπαμπά. Τι λέτε. Στο σχολείο. Στο σχολείο. Ναι, ο ένας με τον άλλον. Παιδιά, σας πω κάτι. Και αυτός τα έδωσε και πήρε ένα άλλο. Ανταλλάξανε. Τώρα το θυμήθηκα. Όχι. Του δώσε χρήματα, 15 ευρώ. Χρήματα και τα έδωσε και πήρε από τον άλλο. Δηλαδή 15 ευρώ έκαναν το γύρο του. Τις τάξεις και αλλάξαν όλοι. Και αλλάξαν και ρούχα όλοι. Ο φοροτεχνικός σου λέει μαύρο χρήμα. Χωρίς απόδειξη. Χωρίς απόδειξη. Θέλω να σου πω ότι αυτό στην νεολαία έχει περάσει. Δηλαδή εμείς πρέπει να μην το βλέπουμε ως ταμπού. Γιατί σε είδα λίγο και. Είμαι λίγο, ναι. Ναι, με χρειάζεται. Θα σου πω κάτι όμως. Το βάλεις στο πλυντήριο. Όταν μου το λες, είμαι λίγο μαζεμένος. Είχα πάει, τώρα το θυμήθηκα, στο Ναύπλιο και μπαίνω σε ένα μαγαζί που είχε πάρα πολύ ωραία ρούχα μέσα. Μοναδικά κιόλας. Και λέω τι ωραία και τα λοιπά, μου λέει δεύτερο χέρι. Όπα. Θα έπαιρνα, απλά δεν μου έκανε, δεν μου έκανε. Ναι, μωρέ, σιγά, τι έγινε. Αλλά, ενώ τώρα όταν το λέω, έχεις δίκιο. Είμαι μαγκωμένος και λέω δεύτερο χέρι και λέω είναι, να πάρω. Καταρχάς, μπορείς να βρεις vintage κομμάτια που είναι μοναδικά στην vintage αγορά. Έτσι, ήταν. Μπράβο, είναι μοναδικά και είναι από παλιά, τα οποία πλέον δεν κυκλοφορούν. Vintage είναι η τα φατσάδικα και θύρω. Είναι, να το πλέμε vintage, όχι δεύτερο χέρι, καταλαβαίνεις. Είναι δηλαδή το marketing. Είναι πιο ωραίο το vintage. Είναι marketing, είναι vintage. Εμείς τα φατσάδικα και θύρω μόνο vintage. Η αυξητική λοιπόν τάση, την μπορούμε να δούμε και μια κάρτα, ειδικά στους νέους, σε ηλικίες 19 έως 14-13 χρονών, είναι λοιπόν το 2022 σε σχέση με το 2021 41%. Το πρώτο τρίμηνο του 23 σε σχέση με το 22 42,7 και μάλιστα τον Μάρτιο του 23 120,4% πάνω.
Πάρα είναι πολύ τεράστιοι, ναι, έτσι. Οι λόγοι φυσικά είναι και οικονομικοί, είναι προφανώς και για αυτό που είπαμε ότι είναι ένα μοναδικό κομμάτι. Στο εξωτερικό, μάλιστα, υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες έχουν πολύ γνωστές και ακριβές μάρκες με second hand και είναι ανάρπαστα. Ο κόσμος πλέον ψωνίζει μόνο από εκεί, αφού είναι 50 και 60% κάτω. Πάντως εντυπωσιάζομαι αυτό που είπες. Υπάρχει μεγάλη εταιρεία, είναι τεράστια εταιρεία αυτή, η οποία έχει τέτοια. Είναι τεράστια εταιρεία. Ναι. Την ξέρουμε όλοι. Στα e-shops στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Έχουν αρχίσει και λένε. Θα αρχίσει να γίνεται. Κύριε Αναγνωστάκη, ναι, σε πολύ μεγάλη αλυσίδα. Θα περάσει και στο άλλο. Στο φυσικό κατάστημα. Είμαι και εκεί. Είσαι εκεί. Και εκεί. Όχι. Είμαι και εκεί. Το είπε πριν. Παντού. Και πλέον, να ξέρετε, είναι και μια άλλη τάση που ξεκινάει. Έχει να πα σε κάποιο γάμο. Θε να ψωνίσει. Νοικιάζει. Και πα ακριβώ. Ο κύριο Αναγνωστάκη είναι πολύ ενημερωμένο, παιδιά. Είναι πιο μπροστά και από μένα. Δεν έχουμε νοικιάσει να μπούμε μέχρι και τη μέρα μα. Εδώ λέει. Vintage για second hand. Στα έπιπλα να δείτε, λέει ο φίλο μα ο Νίκο. Ναι, υπάρχουν και άλλε κατηγορίε ακριβώ. Ακόμα καλύτερα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.